Θέλω να πάμε λοιπόν στον κύριο Νίκο Κατσουλάκο, μηχανολόγο, μηχανικό, επικεφαλής μάλλον μαζί σε μια ομάδα για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, που είναι και αναπληρωτής καθηγητής στην Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο, με τον οποίο έχουμε συζητήσει, σας θυμίζω, στο παρελθόν, και για το τι σημαίνει ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση. Όλα έχουν ένα ρόλο. Όμως σήμερα θα πάμε πιο ειδικά σε κάποιες συμβουλές. Ακούγεται extreme η χρήση θερμοσύμφωνα, τώρα είναι καλοκαίρι βέβαια, αλλά για να δούμε πώς μπορούμε στο μέτρο του εφικτού να αποφύγουμε τα περιτά. Καλημέρα κύριε Κατσουλάκο. Γεια σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία για πάλι και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Κύριε Κατσουλάκο, φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε ιδίαν αντίληψη του πώς έχει ξεφύγει το θέμα με τα τιμολόγια. Έχουμε ιδία αντίληψη, γιατί και στο δικό μας το σπίτι ήρθε ένας παραφουσκωμένος λογαριασμός έτσι και μας ζάλισε. Οι πελάτες μας που ασχολούμαστε έτσι με την ενέργεια στα κτίρια ως μηχανολόγοι είναι απελπισμένοι και προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη. Σίγουρα, επειδή ξεκίνησα από το ζεστό νερό, η λύση δεν είναι να υποβαθμίσουμε και τελείως το επίπεδο ζωής μας, έτσι, γιατί έχουμε και την γερμανική εφημερίδα Bild που πρότεινε πλήσιμο σε 4 μέρη. Έτσι. Δηλαδή, μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Συγγνώμη, βέβαια, κύριε Κατσουλάκο, συγγνώμη, συγχωρείτε αυτό που είπατε για την Bild. Φαντάζομαι ότι υπονοεί ότι τα πέλματά μας, άμα φοράς παιδιλάκι με καλτσούλα, δεν έχουν θέμα πλησίματος. Όχι, όχι, εκεί απορροφάται ο υδρότας από την καλτσούλα. Λοιπόν, ελάτε. Αλλά μέσα σε αυτό που ακούγεται αστείο, πρέπει να πούμε έτσι σαν γενική εισαγωγή, ότι κάπως οι ηγέτες μας και οι δικοί μας εδώ, αλλά και οι Ευρωπαίοι, μας έχουν προετοιμάσει για ένα περίεργο μέλλον, γιατί και ο κύριος Ντράγκη κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είπε, τι προτιμάτε, ειρήνη στην Ουκρανία ή δροσιά κλιματιστικά το καλοκαίρι με το... Ναι. Μισό λεπτάκι τώρα. Αυτά τα πράγματα είναι άσχημα και κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί και μια απάντηση από την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, δεν μας ρώτησε κανένας ούτε για τις κυρώσεις ούτε για τον πόλεμο, εντάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσουμε εμείς το μάρμαρο με υποβάθμιση στην ποιότητα ζωής. Γι' αυτό το πήρε πίσω ο κύριος Ντράγκη, γιατί ακόμη και οι δυνάμεις που τον στήριζαν μουρμούρισαν εκεί όταν το πέ. Όμως, επειδή έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι και συνήθως λέμε, υπάρχει και μια λαϊκή ρίση, το καλοκαίρι είναι του φτωχού. Επειδή οι ανάγκες είναι λιγότερες, επειδή ο καιρός είναι πιο ζεστός, αυτό, γιατί ήδη το επενυχτήκατε εσείς, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενεργειακές ανάγκες στα νοικοκυριά και πολύ περισσότερο σταθερά σε επιχειρήσεις. Και φυσικά έρχεται και ένας χειμώνας που, ακούγοντας τους ειδικούς για τις διεθνείς αγορές, το πρόβλημα δεν επιλύεται ότι είναι αλλακτική και να βρεις στους επόμενους 6, 7, 8, 1, 2 χρόνια. Θέλει λίγο 3, 4 και πολλοί είναι πάνω από 5 χρόνια. Άρα θέλω να σας ρωτήσω, πέρα από αυτό που καλά λέτε εσείς, δεν μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής σου για να βρεις μια άκρη. Ωστόσο, λύσεις για να πεις ότι εγώ, ρε παιδί μου, έκανα στο μέτρο του εφικτού ό,τι μπορούσα σε αυτούς φρενήρες ρυθμούς να συμπιέσω τα κόστη, υπάρχουν? Λοιπόν, για να πάμε έτσι λίγο σε κάποιες πρακτικές συμβουλές. Προφανώς δεν λέω κάποιες φοβερές σοφίες, αυτά τα πράγματα τα ξέρουν οι συνάδελφοι μηχανικοί, αλλά μιας και μας φιλοξενείτε, να μαζέψουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το καλοκαίρι που έρχεται, έτσι. Όντως, δεν έχουμε το μεγάλο φορτίο της θέρμανσης το καλοκαίρι. Γιατί η θέρμανση κατά κάποιο τρόπο είναι ανελαστική ανάγκη. Δηλαδή, δεν μπορείς να αφήσεις το σπίτι να πέσει στους 10-12 βαθμούς κρύο. Θα αρρωστήσεις κι εσύ. Τη ζέστη με λίγο αερισμό, λίγο καναμπάνιο στη θάλασσα, εκεί εσείς οι κριτικοί, κάπως την παλεύουμε. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να κρατήσουμε κάποιες συνθήκες άνεσης στο σπίτι και το καλοκαίρι για να μην νιώσουμε δυσφορία και εξάλλου και στην περίφημη έννοια της ενεργειακής φτώχειας εντάσσονται και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να δροσίσουν το σπίτι τους. Mm-hmm. Έτσι. Ένα πρώτο μέτρο το οποίο χρησιμοποιούσαμε παραδοσιακά, πριν πάμε δηλαδή στα κλιματιστικά και στα πιο βαριά. Μισό λεπτό κύριε Κατσουλάκο, καλά κάνατε και το θέσατε. Γιατί αν πας στο αστικό περιβάλλον, πολύ περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πειραιά, Πάτρα, Γιάννενα. Mm-hmm.
και το καλοκαίρι πάμε σε τίποτα καύσωνε 40-45 βαθμούς, θα σας πω εγώ αν είναι αναγκαίο ή όχι. Όχι εσείς. Εσείς καλά ακριβώς κάνατε και το αναφέρατε. Ναι. Για έλατε. Τώρα αναγκάζομαι για άλλη μια πολύ μικρή παρένθεση. Με τα σαραντάρια που κάνε πέρσι, αν επαναληφθούν, τότε αναγκαστικά πάει κάποιος σε λύση κλιματιστικού αν δεν θέλει να βράσει μέσα στο σπίτι. Έτσι, δηλαδή, οι λύσεις οι πιο απλές είναι σαν να έχουν ένα όριο τους 35 βαθμούς. Και να σημειώσουμε ότι την εβδομάδα μετά τους καύσωνες και τις φωτιές της Αττικής πέρσι και της Εύβοιας, είχαμε το απόλυτο ρεκόρ υπερβάλλουσας θνησιμότητας. Το είχε θέσει και ο κύριος Ιωαννίδης αυτό, αν θυμάστε. Και ακόμα το ψάχνουμε. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε, γιατί ναι, οι θερμοπληξίες κάνουν ρεκόρ. Λοιπόν, λέτε, ένα πρώτο απλό μέτρο που το ξέρουν οι περισσότεροι είναι... Είναι ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας τι κάνει? Δεν κρυώνει το σπίτι, αλλά δημιουργεί ένα ρεύμα αέρος, οπότε δεν σε αφήνει να υδρώσεις πολύ. Αν δηλαδή δεν κάνεις και κάποια βαριά δουλειά και κάθεσαι στο γραφείο σου ή βλέπεις τηλεόραση ή δεν ξέρω τι, το αεράκι του ανεμιστήρα είναι μια πρώτη καλή λύση. Η συμβουλή για τον ανεμιστήρα είναι ότι για να επιτευχθεί καλύτερο ρεύμα αέρα, είναι καλό ο ανεμιστήρας να κοιτάει προς κάποιο παράθυρο, να κοιτάει προς κάποιο παράθυρο και πίσω του να έχει είτε μια πόρτα ανοιχτή του σπιτιού εσωτερική, είτε ένα άλλο παράθυρο, δηλαδή να μπορούμε όσο το δυνατόν να ενισχύουμε το ρεύμα αέρα. Μάλιστα. Αυτό κάνει πολύ καλό στη λειτουργία του ανεμιστήρα. Έχει και διπλή δράση. Διώχνει τα κουνούπια το καλοκαίρι. Άλλο θέμα και αυτό. Τα κουνούπια. Ακριβώς. Ρε, τι λέμε. Εντάξει. Έχετε δίκιο όμως. Για κάποιες θερμοκρασίες και μόνο το αίσθημα μιας ψιλοεφορίας, αυτό στην κατανάλωση είναι προφανώς πολύ χαμηλότερο από ότι ένα κλιματιστικό. Είναι χαμηλό, ναι. Δηλαδή υπάρχουν άριστοι ανεμιστήρες των 40, 50, 60 βατ. Και κοστίζουν 50 ευρώ, δηλαδή είναι μια λύση νομίζω που δεν πρέπει να λείπει από κάποιο σπίτι ο ανεμιστήρας, μπορείς να αντιμετωπίσεις τις απλές ζέστες. Έτσι. Μια άλλη λύση σχετικά απλή είναι η εξής. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε κάποια μεγάλα ανοίγματα, γιατί το καλοκαίρι τα ηλιακά κέρδη, όπως, τα θερμικά μάλλον κέρδη όπως λέμε, προέρχονται κυρίως από τον ήλιο που η ακτινοβολία του εισέρχεται στο σπίτι μέσα από τα παράθυρα, έτσι, από τα κουφώματα. Άρα λοιπόν πάρα πολύ σημαντική είναι η σκίαση στα κουφώματα. Είναι λοιπόν καλό όταν έχουμε εκτεθειμένα κουφώματα στον ήλιο, ειδικά σε νότο, ανατολή και δύση, να μπορούμε να έχουμε τέντα. Η απλή τέντα μπορεί να κόψει μέχρι και 80% των ηλιακών κερδών. Δηλαδή να εισέλθει στο σπίτι πολύ μικρότερο ποσό θερμότητας. Άρα δεν την ξυπνάμε τη λύση της τέντας. Ή ακόμα και μια καλή κουρτινούλα, την οποία τις θερμές ώρες όταν πέφτει ο ήλιος την κλείνουμε. Δεν ζητάω για το πατζούρι, το μεσημέρι το κλείνουμε όταν χτυπάει ο ήλιος. Αυτό σίγουρα δεν θα κάνει το σπίτι θερμοκήπιο ή τουλάχιστον τόσο πολύ θερμοκήπιο. Έτσι. Και τα τονίζω λίγο αυτά γιατί είναι κάποια απλά μέτρα που τα ξεχνάμε. Είπαμε, ωραία, άμα κάνει τα 40-45 θα δυσκολευτούμε. Αλλά από μικρότερες θερμοκρασίες, από 30-30 διάρια, εμείς μπορούμε να κρατήσουμε το σπίτι σε καλύτερη κατάσταση χωρίς πολλά έξοδα. Έτσι. Σωστό. Καλά κάνετε και τα θέτετε. Προφανώς δεν είναι, έχετε δίκιο εσείς, είναι μία δική μας προσπάθεια να μειώσουμε τα όποια κόστη. Από μία θερμοκρασία και πάνω βεβαίως αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού, ναι, είναι σαφές. Και υπάρχει και άλλη μια επέμβαση στα ακουφώματα, ναι, που θέλει βέβαια την προσοχή της. Υπάρχουν εξειδικευμένα καταστήματα, εταιρείες κλπ. Μπορεί κάποιος να προσθέσει μια αντιλιακή μεμβράνη στο τζάμι. Είναι κατάλληλης τεχνολογίας. Μπορεί κάποιος αν θέλει να έχει μεμβράνη η οποία προσφέρει και σκίαση, δηλαδή αλλάζει και το χρώμα του τζαμιού. Υπάρχουν και μεμβράνες οι οποίες δεν αλλάζουν σημαντικά το χρώμα,
Απλά δρούν ανακλαστικά ως προς την ακτινοβολία, κοστίζουν από 25 έως 40 ευρώ το τετραγωνικό, κόβουν φορτία. Είναι σημαντικό και αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Και επαναλαμβάνω ότι είμαστε ακόμα στις πιο απλές λύσεις. Αλλά, τώρα, ναι, ναι. Αν για να κλείσω με τις επεμβάσεις οι οποίες ουσιαστικά μειώνουν τη ζήτηση ενέργειας, είναι κρίσιμη βέβαια και η θερμομόνωση και το καλοκαίρι, ειδικά αν το σπίτι μας είναι σε τελευταίο όροφο πολυκατοικίας ή μόνο κατοικία με από πάνω αμόνωτη οροφή. Δηλαδή ειδικά το καλοκαίρι, επειδή η οροφή διαρκώς λιάζεται, αν δεν έχει μόνωση, είναι το δομικό στοιχείο του σπιτιού που θα μας κάνει το σπίτι πολύ θερμό. Αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, η θερμομόνωση της οροφής είναι για το καλοκαίρι ειδικά το νούμερο ένα μέτρο για όσους έχουν έκτεση μέρους οροφές. Εκεί βέβαια πάμε ίσως και στα 50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, και αυτό σημαίνει ότι αν ένα σπίτι είναι 100 τετραγωνικά θέλει ένα 5.000. Άρα είναι επέμβαση αυτή, δεν είναι απλή επέμβαση. Έτσι. Στη συνέχεια έχουμε τις κλιματιστικές συσκευές, οι οποίες από ό,τι φαίνεται, ενώ κάποτε μπορούσε κάποιος να αντεπεξέλθει το καλοκαίρι και χωρίς αυτές, ειδικά στα αστικά κέντρα χρειάζεσαι κλιματιστικό. Εδώ τώρα, επειδή υπάρχει και μια μεγάλη αγορά και πουλάνε κλιματιστικά και στο ίντερνετ και παντού, πατάς ένα κουμπί να πάρεις κλιματιστικό. Να πούμε κάποια βασικά. Το ένα και κύριο είναι, όταν διαλέγουμε κλιματιστικό, πρέπει να πάρουμε την ισχύ που χρειάζεται ο χώρος. Έτσι. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Αν ο χώρος σου θέλει 12.000 BTU και εσύ βάλεις 18.000 BTU, καίει 40% περισσότερο. Τόσο απλά. Καμιά φορά λοιπόν, όταν πας στο μαγαζί, σου λέει, ρε παιδί μου, βάλε ένα κατοστάρικο παραπάνω αφού το παίρνεις και πάρε το πιο δυνατό. Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει, υπάρχουν και στο ίντερνετ εφαρμογές για τις αναλογίες τετραγωνικών, σωστά το λέτε εσείς, ναι, ναι, ναι. Ναι, και όλο και κάποιος γνωστός θα υπάρχει μηχανικός να δώσει μια συμβουλή. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι για μια τέτοια απλή συμβουλή ουσιαστικά δεν θα ζητήσουν από τους πελάτες και τους πολίτες ένα τεράστιο ποσό χρημάτων, έτσι. Αλλά είναι καλύτερα να διαστασιολογηθεί σωστά το κλιματιστικό παρά να καίει τσάμπα ρεύμα. Δεν κρυώνεις γρηγορότερα. Πληρώνεις περισσότερο. Αυτό είναι το σύνθημα. Αυτό είναι το σύνθημα. Στις θερμοκρασίες τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας, μιας και το θίξατε. Βέβαια, εντάξει, δεν είστε θερμοϊδραυλικός, μηχανολός, μηχανικός είστε όμως, εντάξει. Τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας? Λοιπόν, οι θερμοκρασίες είναι το δεύτερο πολύ σημαντικό. Και στις μέρες μας, αλλά και περισσότερο στα χρόνια της εφορίας της οικονομικής, αν θυμάστε, το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μπαίνεις μέσα σε μια τράπεζα και από εκεί που υδρώνεις το καλοκαίρι μπαίνεις μέσα και κοντεύεις να πάρεις κρυοπαγήματα. Η πνευμονία, σωστά. Αυτό είναι η νούμερο ένα επιλογή αν θες να φουσκώσεις το λογαριασμό. Χώρια που είναι πάρα πολύ ανθυγιεινό. Γιατί αν η εσωτερική θερμοκρασία διαφέρει από την εξωτερική παραπάνω από 6 έως 8 βαθμούς, η προσαρμογή του οργανισμού δεν είναι πάντα η καλύτερη δυνατή και μπορεί να έχουμε κάποιο κρυολόγιο. Τώρα, οι κατασκευαστές των κλιματιστικών μετράνε ουσιαστικά τις αποδόσεις για θερμοκρασία χρήσης το καλοκαίρι από 25 και 26 βαθμούς. Άρα, αυτό που το κάνουμε πολύ συχνά και ποιο είναι? Γυρίζω από τη δουλειά, έχει ζεσταθεί το σπίτι, θέλω να πάρω μια ανάσα, βάλτο στο 20, μπουμπούνα το μισή ώρα να κρυώσουμε. Αισιόδοξο είστε. Ποιο 20, 18, 17. Γελάει εδώ η ηχολήπτης μου γιατί καταλαβαίνει τι λέω. Όλοι γρήγορα 17, 18 αυτό που είπατε, να δροσιστώ. Λέτε λοιπόν. Αυτό όμως τι γίνεται? Μπορεί να δροσιστείς γρήγορα,
Αλλά θα δροσιστείς γρήγορα και στο λογαριασμό μετά. Γιατί αυτό μπορεί να ρίξει και κατά 50 και κατά 60% το βαθμό απόδοση του κλιματιστικού με αντίστοιχη αύξηση της κιλοβατώρης που καταναλώνει. Έχει ρόλο, με ρωτάνε εδώ αρκετοί ακροατές, στο κλιματιστικό βλέπω επιμένει πάρα πολύς κόσμος. Έχει σχέση η εξωτερική, να το πω έτσι, η θερμοκρασία περιβάλλοντος σε αντιστοίχηση με την θερμοκρασία που πρέπει να έχει το κλιματιστικό σε ένα σπίτι και με τι απόκληση. Βέβαια. Πάλι οι συνθήκες που μετράνε την απόδοση οι κατασκευαστές των κλιματιστικών συναρτώνται και από την εξωτερική και από την εσωτερική θερμοκρασία. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχω τους μεγάλους καύσονες, ναι, σίγουρα το μηχάνημα, λογικό είναι, ζορίζεται περισσότερο για να αντεπεξέλθει, άρα καίει περισσότερο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δηλαδή έξω μας κάνει 42 βαθμούς, έτσι, τότε μπορώ να σκεφτώ να βάλω το κλιματιστικό και στους 27 και στους 28. Γιατί αν λειτουργήσει, ας πούμε, σωστά στο χώρο του, θα μας παράξει καλύτερες συνθήκες και θα έχω μικρότερη διαφορά από την... δεν θα έχω και μεγάλη διαφορά από τις εξωτερικές συνθήκες, που αν έχω μεγάλη διαφορά, όπως είπαμε, είναι κακό τόσο για την υγεία, αλλά και για την τσέπη. Μάλιστα. Λέει η Βασιλική... Άρα παρακολουθούμε τι παρακολουθούμε. Γίνεται. Δεν είμαστε... Εγώ το έχω κολλημένο στους 22 και ας έχει 42. Λοιπόν... Όχι, και υπάρχει εκεί μια λεπτομέρεια, ναι, τα πιο καινούργια κλιματιστικά... Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει στο τηλεκοντρόλ μια λειτουργία που λέει ότο, αυτόματο. Αυτή είναι πολύ καλή επιλογή, γιατί τότε το κλιματιστικό κάνει αυτόματα τη δουλειά του, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες με κατάλληλους αισθητήρες, και έτσι λειτουργεί, υποτίθεται, με το βέλτιστο δυνατό τόπο για το μηχάνημα. Η Βασιλική λέει, καλημέρα κύριε Κατσουλάκο, τεχνολογίες όπως inverter βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσης ή όχι? Πάρα πολύ, και γι' αυτό πλέον δεν υπάρχουν κλιματιστικά on-off παλαιού τύπου. Δηλαδή ήταν τα κλιματιστικά που ό,τι θερμοκρασία και να βάζεις τράβαγαν ουσιαστικά την ίδια ενέργεια. Τώρα τα κλιματιστικά είναι όλα inverter και προσαρμόζουν τη λειτουργία τους αυτόματα. Επειδή το καλοκαίρι, όπως είπατε κι εσείς, να το προσέξουμε, τα λέμε με ένα θεωρητικά ήπιο καλοκαίρι, αυτό θα είναι η καλύτερη συμμαχία για τον πολίτη. Όμως, εάν δεν είναι ήπιο το καλοκαίρι, μπορεί να έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Και ιδίως σε αυτές τις συνθήκες που άλλος θα το σκέφτεται και οικονομικά, θέλει εξαιρετικά να το προσέξουμε το καλοκαίρι. Μην ξεκάνουμε και άλλο κόσμο δηλαδή, αυτό εννοώ. Κάποια στιγμή όμως, ή και από την εμπειρία του χειμώνα, μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες κλείνοντας, κύριε Κατσουλάκο? Να βάλουμε λίγο και το, δηλαδή και το χειμώνα ξανά να θυμηθούμε. Ακριβώς. Και υπάρχει και μια περίεργη έξυπνη ερώτηση του φίλου του Τάσου. Λέει, και απαντήστε μου γρήγορα αν μπορείτε, γιατί ο χρόνος πιέζει. Λέει, ναι, αυτές οι ενεργειακές αναβαθμίσεις με την ενεργειακή επιθεώρηση, τα πιστοποιητικά κτλ., με έναν τρόπο ενσωματώνονται στα καταναλωτικά προϊόντα των παρόχων. Μήπως αύριο μεθαύριο που θα απαιτείται νέα αναβάθμιση και εγώ δεν θα δύναμη οικονομικά, θα είμαι εκτός και θα πληρώνω τον κούκο αηδόνι? Μήπως και εδώ είναι νέο τρυπάκι να μας τα πάρουν? Το είχαμε πει λίγο αυτό, ότι υπάρχουν κάποιες τέτοιες οδηγίες σε υποδιαμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συναρτούν την ενεργειακή απόδοση με τις αξίες των ακινήτων μακροπρόθεσμα. Σε πρώτη φάση συναρτούν την ενεργειακή απόδοση, μάλλον καθιστούν υποχρεωτική την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό μένει να το δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Mm-hmm. Και πραγματικά είναι νομίζω στις επερχόμενες εξελίξεις. Με το που ξεκινάει μια σεζόν από Σεπτέμβρη, ας πούμε, θα το έχουμε υπόψη αυτό. Θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Μάλιστα. Πολύ γρήγορα, πριν πάτε στο χειμώνα, μου λέει εδώ ο Χρήστος, ένα σκέπαστρο κάνει καλό ή κακό σε ένα κλιματιστικό, εξωτερικά εννοεί, έτσι? Η αλήθεια είναι ότι η εξωτερική μονάδα, μία από τις βασικές συμβουλές είναι να μην την τρώει ο ήλιος. Άρα άμα τη σκεπάσουμε, με προσοχή όμως, να παίρνει αέρα. Να αερίζεται, όχι, ναι, ναι, ναι. Όχι να την εγκυβωτήσουμε. Αλλά αν έχουμε τη δυνατότητα να μην είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ήλιο η εξωτερική μονάδα, τόσο το καλύτερο για την μακροημέρευση του μηχανήματος. Μάλιστα. Πείτε μου για το χειμώνα δύο κουβέντες, με αυτές να κλείσουμε. Λοιπόν, για το χειμώνα.
Πάλι θα πω ότι η καλύτερη λύση είναι όποιος έχει σπίτι χωρίς μόνωση να κάνει θερμομόνωση και όποιος έχει πολύ παλιά κουφώματα να αλλάξει τα κουφώματα. Απλά η θερμομόνωση κάνει, είπαμε, 50 ευρώ το τετραγωνικό, τα κουφώματα από 300 έως 500 ευρώ το τετραγωνικό. Άρα μιλάμε για επεμβάσεις μείζονες που για να τις κάνει κάποιο νοικοκυριό στην εποχή μας χρειάζεται επιδότηση. Απλούστερες λύσεις για το χειμώνα που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι οι εξής. Πρώτο και κύριο, συντήρηση λέβητα καυστήρα. 70-80 ευρώ παίρνει ο συντηρητής. Ο ένας λέβητας που δεν έχει συντηρηθεί για 5 χρόνια και δουλεύει μπορεί να σου καίει 20% παραπάνω πετρέλαιο. Προσοχή λοιπόν σε αυτό πάρα πολύ. Δεύτερον, έχουμε κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο, με αέριο, με οτιδήποτε. Και έχουμε παλιό αναλογικό θερμοστάτη. Mm-hmm. Αυτός ο θερμοστάτης σίγουρα χάνει θερμοκρασία. Ένα βαθμό παραπάνω λάθος να κάνει, δηλαδή εσύ να το βάζεις στο 20 και αυτός να μετράει 21, αυτό μπορεί να είναι και 10% στην κατανάλωση. Αντικαθιστώ τον παλιό αναλογικό θερμοστάτη με ψηφιακό που κοστίζει, που κοστίζει ένας καλός ένα 50 ευρώ και κάνω εξοικονόμηση ενέργεια. Και αν μπω στη διαδικασία, προσέχω λίγο και τη θέση του θερμοστάτη, να μην είναι σε κανένα σημείο που κάνει πολλά ρεύματα αέρα και δεν μπορεί να πιάσει με τίποτα τη θερμοκρασία και όλο δουλεύει το σύστημα, να είναι σε ένα σημείο του σπιτιού το οποίο ανταποκρίνεται στις συνθήκες, έναν εσωτερικό τοίχο μακριά από ρεύματα αέρα κτλ. Επίσης, το χειμώνα, αυτό ισχύει και για το καλοκαίρι, αλλά είπαμε άντε στο πλαίσιο των γερμανικών επιδιώξεων να κάνουμε και κανένα κρύο μπάτσο το καλοκαίρι. Τι να πω. Λέει εδώ ο φίλος μου Αντώνης, ρωτήστε τον μήπως η καλύτερη λύση το καλοκαίρι είναι συχνά ντους αντί του κλιματιστικού. Μετά Αντώνη που θα βρεις νερό. Άλλο θέμα αυτό. Πάμε παρακάτω, ελάτε. Λοιπόν, το χειμώνα που θέλουμε τη ζεστασιά μας και στο μπάνιο με το ζεστό νερό, γιατί είναι ένα φορτίο το ζεστό νερό, αν δεν έχουμε ηλιακό, που αυτή είναι μια επίσης καλή επέμβαση, κοστίζει περί τα 1000 ευρώ ένας ηλιακός με τα εργατικά του, αν μπορούμε να βάλουμε. Αν έχουμε έναν παλιό ηλεκτρικό θερμοσύφωνα, παλιό ή καινούριο, ή έχουμε ένα μπόιλερ που ζεσταίνει από το πετρέλαιο, χαμηλώνουμε το θερμοστάτη των θερμοσυφώνων. Δεν χρειάζεται θερμοστάτη του θερμοσύφωνα στους 70 βαθμούς, δεν θα βράσουμε σπανακόριζο. 45 με 50 βαθμούς κάνουμε μια χαρά μπάνιο. Και είναι μεγάλη η εξοικονόμηση στην ενέργεια. Και επίσης, όταν δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στο κόστος του να αλλάξουμε τα κουφώματα εξ ολοκλήρου, αν το χειμώνα ειδικά στα έχουμε βορεινά κουφώματα και είναι παλιά και μπάζουν, μπορούμε να βάλουμε ταινίες αεροστόπ, να σταματήσω λίγο τον αέρα, ας πούμε, που μπαίνει μέσα και κρυώνει το σπίτι. Δεν λέω ότι έτσι θα έχουμε συναρπαστικές διαφορές, αλλά από το ολότελα κάτι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως για το χειμώνα κρατάμε σίγουρα στο νου μας συντήρηση λέβητα καυστήρα και ψηφιακούς θερμοστάτες. Και βέβαια, αν ακούω το καλοριφέρ να κάνει μπουμπουλήθρες, το γνωστό κλειδάκι και εξαέρωση. Γιατί είναι κρίμα να ζεσταίνεται το μισό σώμα και ο λέβητας να καίει για όλο. Καλά κάνετε και το θυμίζετε αυτό. Γιατί η εξαέρωση είναι ένα κλειδί εδώ πέρα στην ιστορία. Πριν ολοκληρώσουμε, επιστρέφει πολλοί κόσμος αυτό που είναι μπροστά του στο καλοκαίρι. Μου λέει, μια χαρά τα λέει ο καλεσμένος σας. Βεβαίως και δεν λύνουμε το πρόβλημα. Προσπαθούμε να ανακουφιστούμε λιγάκι με τους λογαριασμούς. Αλλά αν αυτό ισχύει για τα σπίτια, άντε μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, να πω και στην οικογένεια, πέστε κάτω στο πλακάκι να κοιμηθούμε που έχει και πιο δροσιά. Στη δουλειά πώς θα ανταπεξέλθω, μου λέτε, λέει. Τι θα κάνω εκεί πέρα, θα βάλω ανεμιστήρα με πετάλ. Στον τριτογενή τομέα, στις δουλειές γενικότερα και στη βιομηχανία τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι ακόμα και ο εκπρόσωπος των βιομηχανικών καταναλωτών ενέργειας, ναι, ο οποίος προφανώς δεν κατοικοεδρεύει στα γραφεία του Περισσού, ο άνθρωπος λοιπόν αυτός διαμαρτύρεται για τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τι διαμαρτύρεται, τάχος, είπε ότι είναι σχροκέρδια. Τι ψάχνετε, εδώ πέρα έχουν καρτελοποιηθεί. Ο εκπρόσωπος των βιομηχάνων, μάλιστα. Εκεί τώρα, αν έχουμε ένα γραφείο τυπικό, δηλαδή έχουμε ας πούμε ένα λογιστικό γραφείο, ένα γραφείο μηχανικού, ένα δικηγορικό γραφείο, εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να λειτουργήσουμε τα κλιματιστικά.
Δηλαδή, αν έχουμε και συνεργάτες μέσα, θα πρέπει να προστατέψουμε και τους εαυτούς μας και τους εργαζομένους μας. Εκεί λοιπόν η συμβουλή είναι: θα χρησιμοποιήσω κλιματιστικά. Δεν μπορώ να πεθάνω 8-10 ώρες την πέρα που είμαι στο γραφείο, με τις συνθήκες που είπαμε πριν. Να κοιτάξω αν η ισχύ τους είναι η σωστή, αν είναι παλιό το κλιματιστικό, ειδικά σε επαγγελματικό χώρο, αξίζει 100 φορές να το αλλάξω με inverter και να βάζω τη θερμοκρασία με ψυχραιμία εκεί στους 25-26 βαθμούς. Τώρα, αν μπορώ, αφού έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και φώτα στα γραφεία, καλύτερα είναι να κάψει το μεσημέρι το φως παρά να έχω ένα παράθυρο χωρίς σκίαση και να μπαίνει μέσα ο ήλιος, γιατί το κλιματιστικό θα κάψει περισσότερο από το φως. Χώρια που θα ζεσταθώ. Α, να μια συμβουλή που έχει την αξία της και τη σημασία της. Δεν μου λέτε εδώ, κύριε Κατσουλάκο, είδατε που και τα πρακτικά, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν πάνε να λένε όλοι, και ενώ συνολικά το πολιτικό σύστημα, εγώ δεν ξέρω κανέναν, στο τέλος ο κόσμος πρέπει να βρει λύσεις. Μου λένε εδώ, επειδή από ό,τι καταλάβαμε ο κύριος Κατσουλάκος γνωρίζει και την αγορά και τα κτίρια, αλλά και τα σπίτια. Αυτή είναι η δουλειά του. Θέλουμε να το... Δεν είμαι ο παντογνώστης. Κάνω ό,τι μπορώ. Αν γνωρίζετε, λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Το καλοκαίρι έχει σημασία ο αερισμός του σπιτιού να μπει η δροσιά πρωινές ώρες και μετά να το ασφαλίσεις όσο ανεβαίνει ο ήλιος για να κρατήσει τη δροσιά? Είναι μύθος? Έχετε να πείτε κάτι άλλο? Το γνωρίζετε? Όχι, όχι. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο αερισμός είναι η υγεία του σπιτιού. Η υγεία του σπιτιού πάνω απ' όλα. Τώρα, το πρωί... Ναι, αλλά άμα αερίσεις λίγο... 2 η ώρα, κύριε Κατσουλάκο, θα μπει όλη ζεστή μέσα. 2 η ώρα... Νίκο, γιατί ναι. Αυτό κάνεις, Νίκο, και όχι. Γελάει όμως, γιατί του είχε συμβεί κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Λοιπόν, ναι. Αυτό ρωτάει. Θα του συμβεί, διότι και στην Κρήτη που κάνετε και ωραίες νοστιμιές. Ναι, έτσι, ναι, σωστά. Άμα γίνει το φαγητό το μεσημέρι και μείνει το κρεμμυδάκι, θα πρέπει και λίγο να αερίσεις, ας πούμε, ενδεχομένως, έτσι. Λοιπόν, αλλά μακάρι να μπορούμε τη νύχτα να έχουμε το καλοκαίρι ανοιχτά τα παράθυρα. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό? Θα δροσιστεί φυσικά το σπίτι, χωρίς να καίω ρεύμα. Είπαμε, τις φυσιολογικές νύχτες που η θερμοκρασία θα πάει στους 25-26 βαθμούς. Αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα εκεί, αν δεν έχουμε σίτες, μπορεί να μας φάνε τα κουνούπια, αλλά τα πιο πολλά σπίτια πλέον έχουν και σίτες. Ο αερισμός λοιπόν είναι πολύ σημαντικός και για το λόγο του ότι δροσίζει το σπίτι, για έναν άλλον. Αν λειτουργώ κλιματιστικό στο φουλ, με τους καλύτερους όρους σας λέω εγώ, θα υποστώ ένα πρόβλημα. Ξύρανση της ατμόσφαιρας. Άρα λοιπόν, ακόμα και το μεσημέρι, αν εγώ έχω το κλιματιστικό, αναμένω από τις 12 το μεσημέρι και έχει φτάσει 3. Δεν πειράζει και 5-10 λεπτά να ανοίξω τα παράθυρα, γιατί άμα είμαι σφραγισμένος μέσα με το air condition, θα αρχίσουν να κουράζονται οι βλενογόνοι μου. Σωστό, από τη χαμηλή υγρασία. Έτσι. Οπότε είναι και για αυτό σημαντικός ο αερισμός. Η φίλη μου η Σοφία επανέρχεται στο χειμώνα και λέει: κύριε Κατσουλάκο, είναι σωστότερο να έχουμε το θερμοστάτη της θέρμανσης πάντα on ή να ανάβουμε 2-3 φορές μετά? Αυτή είναι για εμάς τους μηχανικούς, τους μηχανολόγους κυρίως, ερώτηση έτσι που συζητιέται πολύ. Θεωρητικά, αν έχεις τον θερμοστάτη μόνιμα στο 18-20, το σπίτι ζεσταίνεται και μετά λειτουργεί λίγο η θέρμανση. Έτσι. Αυτό όμως είναι στη θεωρία και έχει δύο προϋποθέσεις. Το ένα είναι να έχεις καλή θερμομόνωση, ώστε όταν ζεσταίνεται το σπίτι να μην κρυώνει γρήγορα. Γιατί άμα κρυώνει γρήγορα, θα χάσει θερμοκρασία, θα πέσει ένα βαθμό, θα ξανανοίξει. Έτσι. Και θα αναβοσβήνει. Και το δεύτερο είναι ένα πολύ καλά σχεδιασμένο υδραυλικά σύστημα. Γιατί υπάρχουν κάποια συστήματα, είτε πιο παλιά, είτε συστήματα που τα έχουμε πειράξει, που έχουν υδραυλικά ζητήματα και κάθε τόσο βρουμ, ξανανοίγει η θέρμανση. Οπότε η συνήθις πρακτική είναι να έχουμε το θερμοστάτη σε μια καλή θερμοκρασία στην περιοχή εκεί 18-20, άντε 21, ξέρω εγώ, αν έχουμε και ένα μικρό παιδί, τις ώρες που είμαστε στο σπίτι καλύτερα. Δηλαδή, άμα φύγουμε τώρα και το σπίτι αδειάσει για τη δουλειά, εντάξει, δεν λέω να το βάλουμε στο off, αλλά ας το βάλουμε, ας πούμε, στο 15-16 το χειμώνα, να λειτουργήσει κάπου εκεί η θέρμανση. Δεν έχει νόημα στο 20 και εμείς να είμαστε στο γραφείο. Η φίλη μου η Ελένη, κοιτάξτε τώρα τι κουβέντα έχει ανοίξει ο κ. Κατσουλάκος, να όμως που έχει την αξία της. Το αντίστροφο λέει για το καλοκαίρι. Φεύγοντας για τη δουλειά,
και πέστε ότι είτε δεν έχουμε παιδιά είτε λείπουν και τα παιδιά από το σπίτι. Αφού έχει, όπως είπε ο κύριος Κατσουλάκος, αεριστεί και έχει πάρει και υδροδροσία ενδεχομένως από το βράδυ, δεν είναι πιο ορθό να κατεβάσουμε μπατζούρια, γρίλες και τα λοιπά, γενικά να το ασφαλίσουμε το σκοτεινό, να είναι σκοτεινό μέχρι που θα επιστρέψουμε ή όχι? Θα πω ναι. Φεύγουμε για τη δουλειά, κλείνουμε το κλιματιστικό, κλείνουμε και τα παντζούρια να μην φάει ο ήλιος στο σπίτι, και όταν γυρίσουμε ανοίγουμε τα παράθυρα το απόγευμα ή τέλος πάντων όταν δροσίσει και ανάβουμε και το κλιματιστικό ή τον ανεμιστήρα. Όταν λείπουμε δεν αφήνουμε αναμένα κλιματιστικά. Ο φίλος ο Λεωνίδας, κύριε Κατσουλάκο, λέει: μη γελάσετε, αλλά έχω δει σε καφετέρια. Γιατί να γελάσετε εδώ, ό,τι μπορεί να απαντήσει, θα το απαντήσει. Έχω δει σε πολλές καφετέρειες να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες και με έναν τρόπο να πέφτει και νερό σαν σταγόνες δροσιάς. Το συνιστάτε και για το σπίτι? Για το σπίτι δεν θα το συνιστούσα αυτό, γιατί για τον εξωτερικό χώρο είναι ωραίο έτσι μέτρο, δίνει μια ωραία αίσθηση, αλλά αν βάλουμε τέτοιο ανεμιστήρα μέσα στο σπίτι μπορεί να αυξήσουμε περισσότερο από ό,τι πρέπει την υγρασία. Καλύτερα είναι για το σπίτι αν βάλουμε ας πούμε ένα υγρόμετρο ή αν το νιώσουμε ότι έχει πολύ χαμηλή υγρασία, ή να πάρουμε έναν υγραντήρα που είναι μια συσκευή η οποία υγραίνει σωστά την ατμόσφαιρα. Ή αν δούμε τα σκούρα, εγώ δηλαδή προσωπικά το έκανα πέρσι, γιατί αν θυμάστε στον καύσωνα είχε φτάσει η υγρασία 20-30%, ήταν πολύ ξηρός ο καιρός. Εγώ έβαλα δίπλα σε ένα παράθυρο που το είχα μισάνοιχτο μια λεκανίτσα με νερό, η οποία εξατμίστηκε σε λιγότερο από 24 ώρες και κάπως εμπλουτίστηκε με υδρατμούς ο αέρας. Ορίστε, σας απάντησε. Και επίσης να πω και εγώ κάτι χρηστικό: προσοχή όταν βάζετε ανεμιστήρα, όχι κατά πάνω σας. Μπράβο, ναι. Πόσο μάλλον κλιματιστικό. Κλιματιστικό. Α. Γιατί, να το πούμε λίγο αυτό, όταν βάζω το κλιματιστικό στο 25, ο αέρας που βγαίνει από μέσα δεν είναι 25, μπορεί να είναι 15 για να πιάσει το δωμάτιο 25. Οπότε οι ψήξεις καραδοκούν και είναι σοβαρό πράγμα η ψήξη. Δεν είναι αστείο, δεν είναι άπονεσα μια μέρα. Μπορεί να σου αφήσει ζημιά, κουσούρι. Ο Δημήτρης, μη γελάστε, λέει, κύριε Κατσουλάκο. Γιατί αλλά να θέλω να μου πείτε, λέει, στο κλιματιστικό, τα πτερύγια, στο κρύο, έτσι το γράφει, προς τα κάτω ή προς τα πάνω? Εδώ είναι λίγο και τι θέλει κάποιος να κάνει. Δηλαδή, πάλι το αυτόματο που φαντάζομαι τα κουτάει, ότι το ρωτάει. Κύριε Κατσουλάκο, φαντάζομαι το ρωτάει, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο θερμός αέρας πάει πιο γρήγορα πάνω και πάει απάνω. Γι' αυτό το ρωτάει. Ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερο έτσι να κατευθύνει τον αέρα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά νομίζω η αυτόματη λειτουργία που κουνάει τα πτερύγια δημιουργεί έτσι μια καλύτερη κυκλοφορία στον αέρα. Αυτόμα, εσείς επιμένετε και για το λόγο της κατανάλωσης ενέργειας, έχει σημασία αυτό που ναι, λέτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μου λέει εδώ πέρα και ο φίλος ο Αλέξανδρος, πέστε στον κύριο Κατσουλάκο να επιστρέψουμε στη γερμανική εντολή, 4 σημεία του σώματος, το ένα είναι τα απόκρυφα, γιατί δεν το είπατε, λέει, ντρέπεστε όλοι, και δεν είναι τα πέλματα αν φοράς παιδιλάκι με κάλτσα. Αυτή είναι η καλύτερη λύση, λέει. Όχι, όχι, και χωρίς απόκρυφα δεν θα υπήρχαν, οπότε θα τιμούμε. Κύριε Κατσουλάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν θα αποφύγει αυτό το ράλι ακρίβειας από τη μια, από την άλλη προσπαθεί να βρει και κάποιες δικές του άμεσες λύσεις με ό,τι πιο χρηστικό υπάρχει, γιατί για πολλούς μπορεί να φαίνεται τρελό, τα 1, 2, 3 και 4 ευρώ έχουν τη δική του σημασία στον προϋπολογισμό. Φυσικά είναι... και έχουν τη δική του σημασία, δεν το συζητάμε. Και το καταλαβαίνω και γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο το ότι βγαίνουμε στην εκπομπή άλλοι συνάδελφοι, εγώ, να λέμε και καμιά πρακτική συμβουλή. Και απλά, αν μου επιτρέπετε, σαν τελική σημείωση, κοντά στα πολύ χρήσιμα πρακτικά, να το λέμε και κάποιοι επιστήμονες, και αυτό δεν πειράζει, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη. Και είναι ιδεολόγημα τα χρηματιστήρια. Πρέπει να βγούμε να το διεκδικήσουμε αυτό. Δεν χρειάζεται, χωρίς άλλο σχόλιο. Αυτό που είπατε είναι η κατακλείδα της σημερινής συνομιλίας μας. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά, κύριε Κατσουλάκο. Και είναι προφανές ότι θα τα ξαναπούμε μαζί. Με χαρά, με χαρά. Καλημέρα. Γεια σας.